Όπως σας είχαμε υποσχεθεί στην αρχή της εκπομπής, θα έχουμε σε συνέντευξη τον προπονητή του Τηλικράτη Λευκάδος, τον κύριο Ανδρέα Μπατζαρά, και πρωταθλητή από χθες, μιας και κερδίζοντας 1-0 τον Παλευκάδο στις καθυστερήσεις. Κύριε Μπατζαρά, καλησπέρα από το Πρίσμα. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Καταρχήν να σας ευχηθούμε συγχαρητήρια για την νίκη σας και για την ομάδα σας που από χθες στέφθηκε τυπικά και πρωταθλητής. Βέβαια από εδώ και πέρα τώρα αρχίζουν και τα δύσκολα, έτσι δεν είναι? Βέβαια μέχρι τώρα δεν ήταν και εύκολα, διαδεχόντας στην θέση του προπονητή τον κύριο Άγγελο Μπέκα, αναλάβατε μια σε δύσκολη καμπή θα λέγαμε την ομάδα του Τηλικράτη Λευκάδος. Όταν βέβαια την αναλάβατε την ομάδα μετά την ήττα από τον Απόλλωνα Πάργας, ήταν στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Καταρχήν να δεχτούμε τα συγχαρητήρια που βέβαια ανήκουν στους ποδοσφαιριστές, στη διοίκηση και στον κόσμο, σε κάθε επέκταση βέβαια, στον κύριο Μπέκα που ήταν στο 90% θα έλεγα του πρωταθλήματος στον προπονητικό θόκο. Νομίζω ότι είναι ένα πρωτάθλημα πέρα για πέρα δίκαιο, όταν μια ομάδα βαθμολογικά από την πρώτη αγωνιστική μέχρι και την τελευταία είναι πρώτη, στέφεται πρωταθλήτρια βαθμολογικά, αλλά και στον μπαράζ μπορεί και κερδίζει τον αντίπαλό της, θα έλεγα πολύ πιο εύκολα από ό,τι δείχνει το σκορ, το 1-0. Δεν μπορεί κανένας να αμφισβητήσει λοιπόν την ικανότητα που είχε αυτή η ομάδα για να πάρει το πρωτάθλημα. Αναλάβε τον Τηλικράτη Λευκάδος, όπως σας είπαμε, μετά την ήττα από τον Απόλλωνα Πάργας, στο θόκο του προπονητή, μετά την παρέτηση του κυρίου Άγγελου Μπέκα. Αυτή τη στιγμή η ομάδα είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, ως όντως στο 15 Μάη να ακολουθήσουν τα μπαράζ ανόδου μεταξύ των πρωταθλητών. Ήδη έχουν βγει οι τρεις ομάδες, περιμένουν μία τη Μεγάλη Τετάρτη από την ΕΠΣΑΡΤΑΣ. Δεν ξέρω βέβαια αν έχετε παρακολουθήσει και κάποιες ομάδες από τις πρωταθλήτριες ή αν έχετε πληροφορίες. Κοιτάξτε, έχω στα χέρια μου και αρκετές πληροφορίες και εικόνα, αρκετά DVD από όλες τις ομάδες. Σίγουρα θα είναι ένα μίνι πρωτάθλημα τεσσάρων ομάδων που εξ αρχής θα διεκδικήσουν τις δύο θέσεις επίσης όρις. Νομίζω ότι η δικιά μας ομάδα στη φάση που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή πατάει αρκετά καλά στα πόδια της, έχει καλή ψυχολογία, έχει έναν κόσμο ο οποίος στηρίζει. Και νομίζω ότι με την έναρξη στις 15 του Μάη στο εντός έδρας παιχνίδι με τον πρωταθλητή της ΕΠΣΑΡΤΑΣ θα παίξουμε μπροστά σε ένα κατάμεστο γήπεδο για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε τους βαθμούς που θα είναι μια σημαντική όθηση, θα έλεγα, για την συνέχεια του μίνι πρωταθλήματος αυτού. Από ό,τι ξέρουν και ο κόσμος που μας ακούει, ήδη έχουν από τα μπαράζα νόδα, από τις τέσσερις ομάδες που θα ανεβούν στην κατηγορία, θα ανεβούν οι δύο. Εσείς πιστεύετε ότι είναι ένα αρκετά δύσκολο κομμάτι αυτού των μπαράζ ανόδου, αφού ανεβαίνουν μόνο δύο ομάδες από τις τέσσερις, οι οποίες ξέρουμε είναι πάρα πολύ δυνατές ομάδες? Εγώ έχω παρακολουθήσει βέβαια εκτός από τον Αστέρα Ιταίας και τις άλλες ομάδες. Είναι ο Αστέρας Ναυπάκτου και ο Αστέρας Ιταίας, οι οποίοι είναι πάρα πολύ δυνατές ομάδες και οι δύο, αν έχω καλές πληροφορίες κι εγώ. Έτσι ακριβώς, είναι πολύ δυνατές ομάδες και οι δύο. Από εκεί και πέρα όμως και η ομάδα που θα βγει από την Άρτα, είτε είναι το Κομπότι είτε είναι η Κωστακή, είναι ομάδες οι οποίες θα μπορέσουν να διεκδικήσουν και αυτές την άνοδο. Αλλά βέβαια και ο Τηλικράτης είναι μια ομάδα, θα έλεγα, ισχυρή δύναμη που πλέον ξαναπατάει πολύ γερά στα πόδια. Δεν μπορεί κανένας να υποτιμήσει τη δικιά μας ομάδα. Κύριε Μπατζαρά, εσείς αναλαμβάνοντας τον Τηλικράτη Λευκάδος, όταν δεχτήκατε πρόταση από τη διοίκηση εκεί του Τηλικράτη, είχατε κάποια όψη, κάποια εικόνα του Τηλικράτη Λευκάδος και του πρωταθλήματος της Α κατηγορίας Πρέβεζας Λευκάδος? Κοιτάξτε, εγώ γενικά από όποιες ομάδες έχω συνεργαστεί, πάντα παρακολουθώ την πορεία τους, έστω και αν είμαι μακριά, έστω και αν είμαι σε πρωταθλήματα από ανώτερη κατηγορία. Πάντα παρακολουθήσω τον Τηλικράτη, όπως και φέτος. Νομίζω ότι όταν δέχτηκα την πρόταση από τους ανθρώπους της διοίκησης και από τον πρόεδρο, πραγματικά πίστηκα από το project που έχουν για την ομάδα, για το πόσο επαγγελματικά σκέφτονται να εργαστούν για αυτό που κάνουν, και η αλήθεια είναι ότι δεν δυσκολεύτηκα καθόλου για να απαντήσω θετικά. Βέβαια, στο χθεσινό παιχνίδι, κύριε Μπατζαρά, υπήρχε μια, πιστεύω, ένα αρκετά άγχος, μεγάλο άγχος από πλευράς ποδοσφαιριστών και Τηλικράτη και Πανλευκάδιου,
Η οποία ήταν ένα παιχνίδι τελειωτικό, δηλαδή ήταν το τελευταίο παιχνίδι που θα αναδείξει και τον πρωταθλητή. Δεν είδαμε και τόσο καλό παιχνίδι από πλευράς ποιότητας, αλλά τέτοια ώρα τέτοια λόγια θα λέγαμε κι εμείς. Βέβαια, εσείς οι προπονητές προσπαθείτε να δώσετε την ποιότητα, το να παρακολουθούν ο κόσμος ποιότητα και μετά αποτελέσματα. Έτσι δεν είναι? Να κοιτάξτε, όταν παίζεις έναν τελικό, το πρώτο πράγμα που ενδιαφέρει και τους προπονητές και τους παίχτες αλλά και τον κόσμο είναι η ομάδα να κατακτήσει το κύπελλο, να κατακτήσει το τρόπαιο. Από εκεί ξεκινάμε. Αυτό πρέπει να γίνει μέσα από μια συγκεκριμένη διαδικασία, μέσα από ένα τακτικό κομμάτι στο οποίο οι προπονητές έχουν σκεφτεί όλη τη βδομάδα. Εμείς δεν θέλαμε σε καμία περίπτωση να νιώσει ο αντίπαλος ότι θα παίξουμε για το χ. Και αυτό φάνηκε, θα έλεγα, ειδικά στο πρώτο 45 λεπτό, όπου ο Παλευκάντης, αν δεν κάνω λάθος, πέρασε τη σέντρα 2-3 φορές. Εμείς είχαμε 2-3 πολύ καλές ευκαιρίες. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, ο τερματοφύλακας του Σκιαδάς ακούμπησε την μπάλα μία φορά, αν δεν κάνω λάθος, στο 31. Από εκεί και πέρα, στο δεύτερο ημίχρονο, είναι απόλυτα φυσιολογικό. Πήρε μέτρα Παλευκάντης στο γήπεδο, είχε τον αέρα με το μέρος του. Είχε και την υπεροχή των ποδοσφαιριστών μετά την αποβολή, βέβαια, και του Κουτενά, τον αρχηγού, ναι, το 73. Εκεί και με κάποιες μεγάλες μπαλιές προσπάθησε να απειλήσει. Νομίζω ότι η μοναδική πραγματική. Όχι ευκαιρία, θα έλεγα μυρωδιά, ναι, να δημιουργηθεί μια ευκαιρία. Ήταν μια φάση με τον Κοκόλη, ο οποίος σούταρε από τη μεγάλη περιοχή. Από τα πλάγια της περιοχής. Από το 70 και μετά που μείναμε με 10 παίχτες, νομίζω ότι πιέσαμε πιο ψηλά τον αντίπαλο με τους τρεις γρήγορους παίχτες που είχαμε μπροστά, τον Περιστέρη, τον Μακρυγιάννη και τον Γιώργο τον Καταγή. Αφού πήρε μέτρα πίσω στο γήπεδο ο Γεωργάκης, πρεσάραμε, δημιουργήσαμε στον αντίπαλο αίσθηση πίεσης, έκανε αρκετά λάθη στον χώρο του κέντρου και σε μία από αυτές τις φάσεις που κλέψαμε μπάλες εκεί βγήκαμε σε σχέση 2-1 και νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι πέρα για πέρα δίκαιο και θα μπορούσαμε να είχαμε προηγηθεί πιο πριν. Και κύριε Παντζαρέα, πιστεύω ότι στο χθεσινό παιχνίδι ότι το μειονέκτημα που είχατε με τον παίκτη λιγότερο είχατε και ένα άλλο μειονέκτημα, συσσαγωγικά μειονέκτημα, ότι οι τρεις ποδοσφαιριστές, οι δύο αν θυμάμαι καλά που κάνατε αλλαγή, ήταν από πλευράς τραυματισμών. Οι δύο σίγουρα έγιναν από τραυματισμούς και ο τρίτος δεν ξέρω, ο Φώτης ο Σιδέρης, και αυτός ζήτησε αλλαγή λόγω τραυματισμού, αν θυμάμαι καλά. Όχι, ο Φώτης ο Σιδέρης ζήτησε αλλαγή λόγω κόπωσης. Ο Βρετός, ο μικρός, ζήτησε αλλαγή γιατί το παιδί είχε να αγωνιστεί 35 μέρες σε αγώνα πρωταθλήματος μετά το παιχνίδι που είχε με την Πάργα ένα πρόβλημα στη μέση και αυτό λοιπόν ήταν αποκούραση αφού είχε κάποιο. Το ίδιο και ο Ορφανός με κάποια μικροδιθλάση. Ο Ορφανός έχει ένα τράβηγμα χαμηλά στο δικέφαλο. Αυτά συμβαίνουν όταν είμαστε στο τέλος του πρωταθλήματος και μετά από 30 παιχνίδια μπορούν να υπάρχουν και κάποιοι μυϊκοί τραυματισμοί. Είχετε και μια μικρή απραξία παιχνιδιών, σας διακόπτω, δεν παίξατε παιχνίδια. Είναι και αυτό ένα θέμα ότι για 15-20 μέρες δεν είχαμε παιχνίδια στα πόδια μας, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε και ποια είναι η πραγματικότητα, ότι όταν δύο ομάδες όπως είναι ο Παλευκάδιος και ο Τηλικράτης έχουν πολύ μεγάλη διαφορά από τους αντιπάλους, αυτό δείχνει ότι στην ουσία δεν ζορίζονται στα παιχνίδια του πρωταθλήματος, απλά ζορίζονται σχεδόν μόνο στα μεταξύ τους παιχνίδια και περίπου σε ακόμα 3-4 παιχνίδια καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Αυτό θα έλεγα ότι είναι και το μειονέκτημα της δικιάς μας ένωσης απέναντι σε κάποιες άλλες ενώσεις όπως είναι της Λακαραμίας αλλά και της Άρτας, που θα έλεγα ότι τα πρωταθλήματα είναι λίγο πιο ισχυρά, πιο ανταγωνιστικά, όχι πιο καλύτερες ομάδες, αλλά είναι πιο ανταγωνιστικά, με περισσότερους δηλαδή διεκδικητές κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Κύριε Παντζαρά, σε αυτό που είπατε θα έχω μια μικρή διαφωνία. Το πρωτάθλημα της ΕΠΣΦΕ Πρέβεζας Λευκάδος, ειδικά φέτος, είναι λίγο πιο χαμηλής ποιότητας, επειδή παρακολουθώ χρόνια αυτό το πρωτάθλημα. Πέρυσι ήταν πάρα πολύ δυνατό πρωτάθλημα, ήταν μια μίνι δέλτα εθνική κατηγορία, θα την έλεγα εγώ, η οποία πιστεύω έχει μεγάλες διαφορές με το πρωτάθλημα της ΕΠΣ Άρτας ειδικά. Για την ΕΠΣ του Λακαρανίας θα συμφωνήσω, είναι πάρα πολύ δυνατό το πρωτάθλημα, μιας και είναι πάρα πολύ καλές οι περισσότερες ομάδες και είναι μια από τις ΕΠΣ που έχουν τις περισσότερες ομάδες στον αριθμό, αφού διεξάγεται και πρωτάθλημα γάμα κατηγορίας με δύο ομίλους. Μιλάω για ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, ναι. Έτσι. Μιλάω για ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Δηλαδή δεν βλέπουμε. Φέτος συμφωνώ, ναι. Φέτος συμφωνώ. Δεν είναι τόσο ανταγωνιστικό. Με 4-5-6 γκολ διαφορά τους αντιπάλους. Αυτό το πράγμα λοιπόν ο Τηλικράτης φέτος το έκανε αρκετές φορές.
απέναντι σε κάποιες ομάδες, που σημαίνει δηλαδή ότι δεν ζωρίστηκε, δεν ζωρίστηκαν οι παίχτες, δεν δυσκολεύτηκαν, θα έλεγα, να πιεστούν πάρα πολύ σε κάποια παιχνίδια να ανεβάσουν στροφές. Ναι. Όπως και ο Μαλευκάδης πετύχαν αρκετές εύκολες νίκες, ναι, με αποτέλεσμα αυτό να είναι ίσως το μειονέκτημά μας στα μπαράς. Θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω για δεύτερη φορά. Μιας και διάλογος θέλει να γίνεται, να μην συμφωνώ σε όλα. Θα σας πω γιατί. Φέτος ο Πανλευκάδιος και ο Τηλικράτης Λευκάδος έκαναν μία ήττα στην Πάργα, η οποία Πάργα ήταν πολύ δυνατή η ομάδα, και μία ανέλπιστη ισοπαλία 0-0 με την Πλαγιά που παρολίγο να τη στερήσει και το πρωτάθλημα. Αυτό πιστεύω ότι από πλευράς δυναμικότητας των ομάδων, φέτος βέβαια είναι πιο χαμηλής ποιότητας οι ομάδες, οι άλλες που ανταγωνιστήκαν τον Τηλικράτη και τον Παλευκάδιο, ήταν ένα πρωτάθλημα πιστεύω δύο ταχυτήτων, ενώ πέρυσι ήταν αρκετά δυνατό το πρωτάθλημα. Σε αυτό θα συμφωνήσω, αλλά η ανέλπιση σε αυτή η ισοπαλία και η ήττα που έκανε ο Τηλικράτης Λευκάδος παραλίγο να χάσει το πρωτάθλημα, έτσι. Ναι, αυτό ακριβώς λέτε. Στην ουσία νομίζω ότι συμφωνούμε. Όταν μια ομάδα κάνει σε 30 παιχνίδια 20-22 πάρα πολύ εύκολες νίκες, σημαίνει ότι δεν έχει πολύ μεγάλη πίεση. Αυτό ακριβώς συνέβη και με τον Αστέρα Ετίας. Ο Αστέρας Ετίας έχει κάνει 24 νίκες σε 24 παιχνίδια. Βλέπετε όμως ότι η Ναύπακτος, ο Αστέρας, δεν τερμάτισε πρώτος. Είχε δισαβαντάζ, τερμάτισε όμως πρώτος στους αγώνες μπαράζ. Εκεί που η Φλόγα θεωρώ εγώ προσωπικά ότι είχε το καλύτερο υλικό. Όντως. Και στην ουσία δεν μπόρεσε καν με κάποια θέματα που είχαν με τη διαιτησία να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα. Η οποία έχει παραιτηθεί και τώρα στα play-off, έχει παραιτηθεί από το πρωτάθλημα. Ναι, play-off, ναι. Αυτή είναι, αυτό είναι το θέμα. Τέλος πάντων, θα δούμε όλους τους αγώνες μπαράς. Πιστεύετε ότι οι τραυματισμοί, οι παίκτες θα επανέλθουν κανονικά στις 15 Μάη? Ναι. Όλοι θα είναι έτοιμοι, έτσι. Θα σας απελευθερώσω με μια τελευταία ερώτηση, κύριε Παντζερά. Κάνατε δηλώσεις μετά το παιχνίδι, βλέπω εδώ στο lefkadapress.gr, κάνατε κάποιες δηλώσεις και αφιερώσατε, που πρέπει να το αναφέρω αυτό, σε αυτήν την νίκη και αυτό το πρωτάθλημα, στη μνήμη του κυρίου Σαλαπάτα, του πρώην παίκτη του Τηλικράτη Λευκάδος. Θα ήθελα να αναφερθείτε λίγο σε αυτό. Κοιτάξτε, μια ομάδα για να έχει μέλλον δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάει το παρελθόν της και πόσο μάλλον το πρόσφατο παρελθόν. Και όταν υπάρχει ένα τραγικό γεγονός μέσα στην οικογένεια του Τηλικράτη, όπως ήταν ο χαμός του ποδοσφαιριστή. Ένα παιδί που για αρκετούς νεότερους ποδοσφαιριστές της ομάδας ήταν πρότυπο, ένας πραγματικός μαχητής μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και πάντα η εικόνα του είναι μέσα στα αποδυτήρια. Και θεωρώ ότι σε κάθε παιχνίδι είναι ένας από τους παίχτες, ο οποίος και αυτός από εκεί πέρα ψηλά που είναι, παίζει για να κερδίσει η ομάδα. Είναι το λιγότερο λοιπόν που θα μπορούσαμε να κάνουμε, να αφιερώσουμε αυτό το πρωτάθλημα σε αυτό το παλικάρι. Να είστε καλά, κύριε Παντζερά. Εγώ δεν έχω κάτι άλλο να σας απασχολήσω. Θα τα πούμε στο μέλλον. Δεν ξέρω αν θα είστε τη Μεγάλη Τετάρτη στην Άρτα, μεταξύ για το παιχνίδι Αυρακία Κωνσταντίνου με Σκουφά Κομποτίου. Ναι, θα προσπαθήσω. Αν και έχουμε προπόνηση εκείνη την ώρα, θα δούμε τι θα κάνουμε. Θα το κάνετε πιο γρήγορα την προπόνηση. 5 ώρα είναι το παιχνίδι. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ και καλό Πάσχα να έρθει και καλή Ανάσταση. Επίσης, καλή Ανάσταση. Γεια σας.